αυτό στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Όλοι έχουν στο διόρθι. Και βεβαίως. Θυμάστε τι σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα? Όχι, για αυτό. Πέρα από το ότι έκλεψε την παράσταση και ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια τελικά του Ελλάδα έχει ταλέντο, η Ευγενία Μανολίδου, τελικά νομίζω ότι όταν ήταν καλή, συγκέντρωνε όλα τα πειρά πάνω της. Τώρα που είναι κακιά, είναι καλύτερη. Γιατί είναι κακιά, κακιά, κακιά το δεν λέω εντός εισαγωγικών, ναι. Το κακιά, ενώ ο εαυτός της απαντάει, δεν μασάει πουθενά. Εγώ ξέρεις τι παρατήρησα, ότι ήταν πολύ δίκαια. Δηλαδή, πραγματικά εκεί που ένιωθε ότι αδικούν ένα ταλέντο, έμπαινε μπροστά και ξέρεις, το ανάλυσε. Εγώ την είδα πολύ απελευθερωμένη, Φλωρίδα, την κυρία Μανολίδου, σε σημείο τέτοιο δηλαδή που να μην σκέφτεται τι θα πούν μετά η τηλεοράση, τι θα πει κάποιο. Και επίσης την είδαμε και τουλάχιστον 2 με 3 βήματα μπροστά από την υπόλοιπη επιτροπή. Μη σου πω και από τον Χρήστο Φερεντίνο, έτσι. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Μεγαγκλήβη Ντιάδη που τον έχουμε κοντά μας, να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαστε μια χαρά, εσείς πώς είστε? Γιατί μου μιλάτε στον πληθυντικό καταρχήν, δεν καταλαβαίνω. Να το γυρίσω στον Ενικό. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Καλημέρα, Μεγαγκλή. Καλημέρα, Ελεονόρα. Χαίρομαι που σε έχουμε στην παρέα μας, πολύ. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Θα σου ζητήσω μια χάρη, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να φύγει από τη μέση, να έχουμε μετά χρόνο, έτσι, τα ξέρεις και εσύ αυτά, βεβαίως. Να τα πούμε με την ησυχία μας. Μεγαλύτερη Διάδη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας, την παρέα μας, θα σχολιάσουμε μαζί τα τηλεφωνικά. Επιστρέψαμε και έχουμε στην παρέα μας τον Μεγακλήδη Ντιάδη, τον οποίο θα τον δούμε και αμέσως τώρα, προκειμένου να αρχίσουμε να σχολιάσουμε τα τηλεοπτικά, Μεγακλή. Και να ξεκινήσουμε βέβαια με την πιο πρόσφατη πρεμιέρα, θέλω να σε έτσι καθοδηγήσω. Κοίταξε, θα σε στενοχωρήσω λίγο, γιατί το μεγαλύτερο διάστημα εγώ μένω στο εξωτερικό και δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, οπότε έρχομαι εδώ, κάνω βέβαια ένα ζάπινγκ γύρα, μια γύρα στα τηλεοπτικά προγράμματα. Πού ζεις τώρα, Μεγακλή? Ενδιαφέρον. Ορίστε. Πού ζεις τώρα? Στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία. Παρακολουθήσαμε μαζί όμως ένα απόσπασμα από την επιστροφή της Ευγενίας Μανολίδου στο Ελλάδα έχει ταλέντο, γενικότερα την επιστροφή της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε στην επιστροφή της Ευγενίας Μανολίδου, μιας και θεωρούμε ότι έκλεψε την παράσταση χθες. Δεν ξέρω αν το πείτε. Κοίταξε, εγώ και από παλαιότερα, αν θυμάστε, είχα δηλώσει ότι μου άρεσε πάρα πολύ εμένα και εξακολουθεί να μου αρέσει. Δηλαδή, έβρισκα πάντοτε ότι οι επιθέσεις που γινόντουσαν εις βάρος της δεν ευσταθούσαν. Απλώς πιθανόν από αντιζηλία ή απλώς για να γίνονται διάφορα θέματα γύρω από το όνομά της. Είναι αξιόλογο άτομο και πάντοτε μου άρεσε η Ευγενία. Πάντοτε. Το έχω δηλώσει και στις αρχές το είχα πει. Κύριε Βιντιάδη, σε μένα και νομίζω ότι και σε πολύ κόσμο που μίλησα, έλειψε ο Ηλίας Ψινάκης. Το ψινάκι, ο χιούμορ του, η ενέργειά του, το στυλ του, όλο αυτό που είναι. Ο Ηλίας Ψινάκης είναι μια άλλη προσωπικότητα. Βεβαίως ο Ηλίας Ψινάκης απουσιάζει, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη Μανολίδου. Δεν μπορεί να γίνει τώρα μια σύγκριση Μανολίδου-Ψινάκη. Όχι, όμως. Είναι μια άλλη προσωπικότητα ο Ψινάκης και άλλη προσωπικότητα η Μανολίδου. Συμφωνώ, κύριε Βιντιάδη. Αυτό που με ενοχλεί. Βλέπω ότι στην εκπομπή, ίσως κάνω λάθος, γιατί μία φορά έτσι την παρακολούθησα, με το άγχος της τηλεθέασης έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα και δεν πάει προς το καλό. Είναι λίγο... Τι εννοείται? Το εντοπίσατε αυτό? Στα ταλέντα το εντοπίσατε αυτό? Υπερβολές βλέπω, οι οποίες όμως δεν είναι υπερβολές με γούστο ή με μία αισθητική. Σας το λέω ευγενικά κάτι, για να μην το πω πιο... Ναι, γίνονται υπερβολές, γίνονται πράγματα τα οποία φαίνονται ότι είναι στημένα για να αποκτήσουν ενδιαφέρον, δηλαδή προσπαθούν με κάθε τρόπο να τσιμπήσουν τηλεθέαση. Αυτό είναι εμφανές. Θεωρείτε στημένο αυτό που είδαμε την Ευγενία Μανολίδου με τις κυρίες, βλέπουμε και τα πλάνα, ότι ήταν στημένο, ναι, αυτή η διαμάχη που είναι στημένο. Είχανε. Αισθητικά, όχι, δεν είναι θέμα διαμάχης. Κοιτάξτε, σε ένα πρόγραμμα δεν παίζει ρόλο το τι λένε μόνο, είναι και το τι βλέπουμε. Βεβαίως. Τι παρακολουθούμε. Αυτό το κομμάτι που βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή
Αισθητικά δεν ήταν καλό. Απλά. Δεν σας άρεσε έτσι όπως είδατε τις τρεις κυρίες. Αισθητικά. Πάντως η Ευγενία Μανολίδα τους, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον. Δεν με ενοχλεί δηλαδή το τι κάνουν ή το. Δεν με ενοχλεί το τι είναι. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Γιατί αυτό το είδος στο εξωτερικό έχει μεγάλη επιτυχία. Αλλά έχει αισθητική στο εξωτερικό. Εδώ δεν έχει. Στο εξωτερικό όμως και οι τρεις έχουν έτσι μια δυναμική στην Κριτική Επιτροπή. Στη συγκεκριμένη εκπομπή εδώ στην Ελλάδα είδαμε ότι πραγματικά η Ευγενία τους καπέλωνε όλους. Εγώ είδα 2,5-2 ώρες πόσο είναι το σοου, μόνο την Ευγενία Μανολίδου. Εσάς έτσι που μπορείτε και κρίνετε, σας άρεσε αυτό ή θεωρείτε ότι είναι μια υπερβολή και αυτό από τη στιγμή που έχουμε να τη δούμε και πάνω από 9 μήνες. Δηλαδή, τώρα στην προκειμένη περίπτωση, εάν προβάλλεται η κυρία Μανολίδου, αυτό δεν οφείλεται στην κυρία Μανολίδου. Mm. Εάν όντως προβάλλεται τόσο πολύ, κάποιοι άλλοι θέλουν να την προβάλλουν τόσο πολύ. Δηλαδή, το ερώτημα αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πλέον σε άλλα πρόσωπα. Δηλαδή, επιβάλλαν. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Επιβάλλανε, κύριε Βιντιάτη, επιβάλλανε, συγγνώμη που σας διέκοψα. Δεν λέω επιβάλλανε. Ναι. Όχι, μη βάζετε στο στόμα μου πράγματα που δεν λέω. Ωραία. Λέω ότι εάν όντως προβάλλεται περισσότερο η κυρία Μανολίδου, εάν συμβαίνει αυτό, αυτό τότε κάποιος πρέπει να έχει δώσει μια τέτοια γραμμή. Εννοείται από την παραγωγή προφανώς. Αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα μπορούμε δηλαδή, να το δούμε. Βεβαίως, δεν μπορεί από την κυρία Μανολίδου να συμβαίνει αυτό. Μπορούμε να το δούμε στο σημείο αυτό, ότι αυτός, αυτό που λέει ο κύριος Βιντιάδης έχει δίκιο. Αυτό δεν περνάει. Εγώ δεν θα ήθελα να ξαναδώ το πλάνο με τα στήθη, παρακαλώ πολύ, δεν μπορώ άλλο. Σε αυτά αναφερόσασταν, φαντάζομαι. Ναι. Η κυρία μου Αναλίδου μου αρέσει, όπως μου αρέσουν και οι άλλοι στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δηλαδή μου αρέσει. Η κυρία Μανολίδου προς το τέλος ρώτησε αν υπάρχει κόνσεπτ σε αυτό που προσπαθούν να παρουσιάσουν πάνω στον Παλκοσενικό. Το ερώτημα είναι ότι υπάρχει κόνσεπτ από την παραγωγή και το κόνσεπτ αφορά τη τηλεθέαση. Είδατε και μόνοι σας ότι πολλά πράγματα αισθητικά δεν στέκουν. Όχι, ήταν υπερβολικά. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν τα αποδέχομαι να τα έβλεπα. Ναι, αλλά ήταν και πρεμιέρα, κύριε Βιντιάδη, που θέλανε να έχουν τα πάντα. Ναι, συμφωνώ, δηλαδή, αλλά φοβάμαι. Συμφωνώ, αλλά φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα θα έχει συνέχεια. Η αλλαγή υπάρχει στο προφίλ. Αγώνας τηλεθέασης. Φαίνεται, πώς να το κάνουμε. Η αλλαγή στο προφίλ της κυρίας Μανολίδου μπορεί να αποσκοπεί στη τηλεθέαση. Και αυτή την είδαμε και μέχρι και τη Φετέλη να χορεύει. Ένα άλλο πρόσωπο. Εμένα η Μανολίδου μου αρέσει. Και πιστεύω ότι θα έχει τηλεθέαση και η κυρία Μανολίδου και τα δύο άλλα άτομα τα οποία δοκιμασμένα και πολύ καλά. Σας θύμισε τσίρκο όλη αυτή η εικόνα, γιατί είχε απ' όλα. Είδαμε τα πάντα. Τσίρκο είναι βαριά κουβέντα. Τσίρκο είναι βαριά κουβέντα. Ταλέντα βρήκατε. Μην ξεχνάμε η Μανολίδου. Η κυρία Μανολίδου είναι ωραία γυναίκα, είναι μορφωμένη, είναι έξυπνη, δεν είναι κουτί. Και έχει και μέτρο. Δεν υπερβάλλει. Έχει μέτρο. Το πάει το πράγμα μέχρι εκεί που η ίδια αισθάνεται ότι έχει την ευχέρεια να το κάνει. Είναι αρκετά. Ξέρει τι κάνει, δηλαδή πολύ καλά. Είναι αρκετά διαφορετική βέβαια. Ξέρει πολύ. Με προηγούμενες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Λείπει λίγο αυτό το γατοναζιάρικο που αρκετές φορές για το οποίο έχει δεχτεί αρνητική κριτική. Ναι. Και συμφωνώ ήταν πολύ αυτό. Πιο ευθύς, απαντούσε, δεν μας έλεγε τα λόγια της. Συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν ένα άλλο πρόσωπο λιγάκι σε αυτή την εμφάνιση. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Σας αρέσει πολύ. Περισσότερο συμφωνώ. Το καινούριο της πρόσωπο ή το προηγούμενο στυλ που είχε πλασάρει, που είχε δείξει. Και τα δύο πρόσωπα είναι πολύ καλά για τη Μανολίδου. Παίζει ρόλους. Στην υποκριτική της, δηλαδή στην ερμηνεία της, ήταν πολύ καλή. Κάνει και στο ένα πρόσωπο και στο τωρινό πρόσωπο. Ναι, αλλά δεν είναι ηθοποιός. Ακόμα είναι. Και όταν. Μα δεν, ο ηθοποιός δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάποιος ηθοποιός, είναι παρουσιάστρια. Ναι. Και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Δεν πρέπει όμως να έχει ένα. Εγώ πιστεύω, στην κυρία Μανολίδου, εγώ πιστεύω και για άλλα πράγματα. Και για άλλα πράγματα. Δηλαδή να κάνει και shows
και να παρουσιάσει μεγάλης διάρκειας προγράμματα. Έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα θα αυτή τη διαθέτει. Θα μπορούσε να κάνει ένα πρωινό μόνη της. Δεν το γνωρίζω, νομίζω πως όχι. Γιατί, νομίζω γιατί πως όχι. Γιατί, πως όχι. Γιατί νομίζω πως όχι. Ναι. Γιατί η κουλτούρα της κυρίας Μανολίδου είναι σε άλλο επίπεδο από τις πρωινές εκπομπές. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Θα πρέπει να ρίξει εκείνη την κουλτούρα της να ανέβει του πρωινού. Όχι, να, ναι, να ρίξει την κουλτούρα της. Εντάξει, αυτό που κάνει όμως. Αυτό είναι, αυτό είναι βέβαια βαρύ που λέω. Αυτό βέβαια είναι βαρύ που λέω, αλλά είναι δυστυχώς η αλήθεια. Γιατί αλλά η αισθητική εμένα του Ελλάδα έχει ταλέντο, μου φαίνεται πολύ χειρότερη από ένα πρωινό. Βέβαια. Δηλαδή θεωρώ ότι πολύ, ρίχνει πολύ περισσότερο την κουλτούρα της τώρα, από ότι θα καλύπτω να το κάνεις ένα πρωινό. Δεν όχι, γιατί αυτό, ναι, γιατί αυτό το πρόγραμμα που κάνει, αυτό το πρόγραμμα που παρουσιάζει δηλαδή τώρα σαν άτομο επιτροπής, πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα. Εννοείται ότι δεν είναι δεν τόσο προσωποκεντρικό όπως η εκπομπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση καταρχήν μιας πρωινής εκπομπής με το «Ελλάδα έχει ταλέντο». Από ποια άποψη το λέτε? Από ποια δεν ακούω καλά τώρα. Από ποια άποψη το λέτε αυτό, γιατί όντως η κουλτούρα ενός πρωινού ενδεχομένως να είναι πολύ πιο ψηλά από μια εκπομπή που φέρνει ταλέντα που δεν είναι ταλέντα. Κοιτάξτε, μιλάω για την κουλτούρα της κυρίας Μανολίδου. Δεν μιλάω για την κουλτούρα της εκπομπής. Πρέπει να γίνομαι και λίγο κατανοητός. Το επίπεδο της κυρίας Μανολίδου το ανέφερα προηγουμένως. Ναι. Είναι μορφωμένη. Έχει άλλες δυνατότητες, μεγαλύτερες δυνατότητες από κάποιους που θα μπορούσε να παρουσιάσει μια πρωινή εκπομπή. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, μην ενοχλεί αυτό που λέω. Όχι, όχι, πάντως. Μην ενοχλεί, είναι αλήθεια. Η ίδια δείχνει πολύ απενοχοποιημένη. Πάμε να δούμε κάτι άλλο το οποίο έχει προκύψει μετά την προβολή του Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε.